Στο δάσο δεν είπες κάτι τέτοιο εσύ. Γενικά, τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να γελάω με αυτά που διαβάζω. Ωραία, Έλληνα, γελάω. Προσπαθώ όμως. Γιατί λίγο έχει χτυπηθεί μέχρι και το στομάχι μου από αυτά τα οποία διαβάζω, τα οποία δεν έχουν καμία δόση αληθείας. Και χθες ο λόγος που δεν απάντησα σε δημοσιογράφους που με κάλεσαν, αν ισχύουν αυτά τα οποία υποτίθεται είπα. Ήθελα να βγει εκπομπή η χθεσινή το βράδυ στο Sky με τον Νίκο Κοκλώνη. Το φίλο μας, τον αγαπημένο. Που υπεραγαπώ. Για να δούνε αν τελικά αυτά τα λόγια τα οποία είπαν ότι είπα είναι αλήθεια. Κάτι το οποίο με ρώτησε λοιπόν ο Νίκος. Είπες εσύ τι. Με ρωτάει ο Νίκος στην εκπομπή. Πες μου ρε Σόφη κάτι. Δηλαδή στο δάσος κάπου δεν θα μπορούσε κάποιος να φύγει. Και του λέω θα μπορούσε αλλά δεν έγινε. Αλλά είπαν ότι εσύ είπες. Εγώ είπα όμως ότι ναι, έχει βαρύγδουπη δήλωση δική μου ότι είπα ότι έχει γίνει σεξ το. Συγγνώμη, να δεις πώς θα πουλήσουμε τώρα. 13 και 36 και 58 δευτερόλεπτα. Πες, Ελένη. Έγινε κάτι στο δάσος. Όχι, παιδιά. Είναι αστείο. Ελένη, δεν πουλάει αυτό. Λοιπόν, θα σας πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με το Σόφη. Πες το λίγο έτσι ή λίγο αλλιώς. Λοιπόν, δηλαδή, διφορούμενο να είναι. Έγινε στο δάσος. Αυτό που γινόταν συστηματικά στο δάσος ήταν ότι πηγαίναμε να βρούμε κάτι για να φάμε, που ήταν το προφανές, γιατί αυτό μας έλειπε. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι αν δύο άνθρωποι μπορεί να ήθελαν να βρεθούν πιο κοντά, ότι δεν θα υπήρχε δυνατότητα σε ολόκληρο νησί. Πουλάει αυτό, το κρατάμε. Σε ολόκληρο νησί. Για πες το εσύ. Καλό. Για πες το εσύ. Κατάλαβες. Είδες, το είπε τώρα. Γιατί άμα έγινε κάτι και δεν υπέπεσε τις αντιλήψεώς μας, δεν το γνωρίζουμε. Εσύ ήσουν απόλυτη, είπες όχι. Είπα όχι. Και μετά ρωτήθηκα κιόλας από τον Νίκο, πες μας για αυτό το περιβόητο ζευγάρι, το οποίο το θέλουν ζευγάρι. Και επειδή είναι και φίλοι μου, για την Ευρυδίκη πάντα μιλώντας. Με ποιον? Τι θέλουν ζευγάρι με τον, με τον Γιώργο. Με τον Ντάνο. Νομίζω πάρα πολύ καιρό Ντάνο. Τώρα. Ευρυδίκη Ντάνος. Ναι. Του θέλουν ζευγάρι. Επειδή λοιπόν εγώ ξέρω την αλήθεια και δεν υπάρχει τίποτα αληθινό πάνω σε αυτό το σενάριο πάλι. Άρα δεν είναι ζευγάρι αυτοί οι δύο. Φυσικά και δεν είναι οι άνθρωποι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι γιατί. Κάτσε να το ξαναφτιάξουμε αυτό. Γιατί αυτή η παραφιλολογία.